5,2 ρίχτερ ταρακούνησαν το νησί μας, με τον ισχυρό σεισμό να γίνεται αισθητός και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Και βέβαια τον κατάλαβα. Πού ήσασταν εσείς? Έτσι μου ήμουν. Έτσι είπε ξανά πίσω και σκώθηκα και βγήκα τον μπαλκόνι. Και μετά τελείωσε. Ελπίζω να είναι ο κύριος και να μην έχουμε και ένα πιο μεγάλο για να σε ξεκουρμουλώσει όλους. Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 7:40 το πρωί, 23 χιλιόμετρα, δυτικά-βορειοδυτικά του Ηρακλείου, με εστιακό βάθος 66,1 χιλιόμετρα. Από μια εστία η οποία ήταν σε ένα βάθος 70 χιλιόμετρα και γι' αυτό δεν είχαμε επιπτώσεις στην επιφάνεια, απομειώθηκε η σεισμική ενέργεια καθώς διέτρεξε όλο αυτό το πακέτο των γεωλογικών στρωμάτων. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε και έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι επειδή έγινε σε τέτοιο μεγάλο βάθος δεν θα έχει μετασεισμική ακολουθία, δεν θα έχουμε μεγάλο σεισμό. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους. Στο κατάστημα ήμουν, άκουσα λίγο θόρυβο τα μπουκάλια. Έχω και κάτι διακοσμητικά και γίνανε τα διακοσμητικά. Βγήκα έξω, είπε και ο συνάδελφος από δίπλα σεισμό. Στο κρεβάτι. Πετάχτηκα πάνω, τίποτα άλλο. Είχε σταματήσει ωστόσο αμέσως. Ήταν δευτερόλεπτα. Δεν πρόκειται για επιφανειακό σεισμό, με τους ειδικούς να δηλώνουν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Εμάς στο χωριό δεν καταλάβαμε τίποτα στον Πρινιά. Όχι, μόνο να δεν τον κατάλαβα. Είναι πάνω στην Αφρικανική πλάκα που βυθίζεται. Και έτσι αυτοί οι σεισμοί έχουν την ιδιαιτερότητα ότι συνήθως σπανίως δίνουν προσεισμούς ή δίνουν πολύ μικρούς προσεισμούς και σχεδόν ελάχιστους ή καθόλου μετασεισμούς. Εάν ήταν επιφανειακό, σίγουρα θα μας είχε κουνήσει πάρα πολύ στο Ηράκλειο. Από τη μεγάλη σεισμική δόνηση δεν υπήρξαν αναφορές για τυχόν τραυματίες ή ζημιές. Εν τω μεταξύ, την προσοχή των πολιτών εφιστά και ο τεχνικός κόσμος, καθώς 750 κτίσματα εντός της παλιάς πόλης του Ηρακλείου παρουσιάζουν προβλήματα τιμωροποίησης, σύμφωνα με τη διαδικασία καταγραφής από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης. Ενώ σε ό,τι αφορά διάφορες αφαιρεσίες σε κτίσματα, η κυρία Ειρήνη Βρέντζου αναφέρει μεταξύ άλλων. Γίνονται πάρα πολλές παρεμβάσεις, αυθαίρετα, δηλαδή προσθήκες, όροφοι. Όλα αυτά θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να συμβουλεύεται πάντα το μηχανικό του. Τα πολλά προβλήματα που δημιουργούνται από σεισμό δημιουργούνται από προσθήκες και από μετέπειτα μη καλή εφαρμογή, ας πούμε, της μελέτης η οποία υπάρχει. Τα σπίτια δεν είναι τιμόρροπα να πούμε. Άμα γίνει δυνατό σεισμός θα πέσουν όλα. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, επιστήμονες βρίσκονται εδώ και 2 μέρες στο Ηράκλειο για την εγκατάσταση σεισμογράφων στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο με στόχο να συλλεχθούν στοιχεία για το υπόβαθρο του Ηράκλειου και συγκεκριμένα για το πώς συμπεριφέρονται τα πετρώματα στην περίπτωση εκδήλωσης σεισμού. Από τους 6 σεισμογράφους, οι 2 θα εγκατασταθούν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ο στόχος ακριβώς είναι να μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε καλύτερα την αντισεισμική θωράκιση της πόλης του Ηρακλείου.